Από τις 6 ώρα βρισκόμαστε στο Ιμπίλι του ΑΕΣ Μελίτης για λόγους περιφρούρησης και ενημέρωσης των εργαζομένων. Εκεί έγινε ενημέρωση, έγινε περιφρούρηση, κανείς δεν πήγε για δουλειά και φυσικά όλοι μαζί φύγαμε για τους τόπους συγκέντρωσης διαμαρτυρίας σήμερα. Αυτό ειδικά σήμερα έχει μια σημαίνουσα σημασία, γιατί οι ξεπουλημένοι της ΓΕΝΟΠ βάλαν λεωφορεία να πάνε στην Αθήνα. Η παραγωγή είναι εδώ, πουλάνε τις μονάδες εδώ και εκείνοι μαζέψαν τον κόσμο να πάνε στην Αθήνα να κλάψουν όλοι μαζί στην πλατεία Καθμόνους. Και με το αίμα του ελληνικού λαού και το χρήμα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό λέμε, δεν πουλάμε τίποτα, δεν είναι στην περιουσία του ελληνικού λαού και αυτή η ζωή πρέπει να δουλεύει προς όφελος του ελληνικού λαού. Μέσα από μια δημόσια επιχείρηση, ενιαία, μαζί με τα πετρέλαια, μαζί με το λιγνίτι, μαζί με τα νερά, μια διαφορετική προσέγγιση, μια διαφορετική λειτουργία προς όφελος του λαού. Εκτός αυτού θέλω να πω ότι ήδη αυτοί οι άνθρωποι, οι κυβερνώντες μαζί με τις πλειοψηφίες, όπως σήμερα και ήταν και η καταγγελία και στον ΑΕΣ Μελίτης, ενώ εδώ υπάρχει παραγωγή δυστυχώς με πρωτοβουλία των παρατάξεων που διοικούν σήμερα τη ΓΕΝΟΠ ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, μαζεύτηκαν να πάνε στην Αθήνα στην πλατεία Κλαθμόνος να κλάψουν εκεί. Εμείς παραμείναμε εδώ, τους καταγγέλουμε, βάλαν πλάτη και βάζουν πλάτη όπως με το ασφαλιστικό, με την τριχοτόμηση και με όλα αυτά. Θέλουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο μέσα από τα σωματεία και μέσα από υγιείς δυνάμεις να παλέψουμε για αξιοπρέπεια. Τίποτα άλλο.